διεύθυνση διευθυντή τη Εκπαίδευση Λάρισα, συναισθανόμενη την ανάγκη για πιστοποιημένη εκπαίδευση στι πρώτε βοήθειε και στη κρίση εξωτερικού καρδιακού αρχιδιωτή, συμμετέχει στο πρόγραμμα Βασική Αξία Ζωή και Χρήση Εξωτερικού Αρχιδιωτή, που διοργανώνει ο Φαρισαίων, με σκοπό να παρέχει τι γνώσει τι απαραίτητε στου παιδικού τη, για να μπορεί να συμμετάσχει και να συνδράμει σε ένα τέτοιο έργο. Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα αφορά 55 εκπαιδευτικούς των γυμνασίων της πόλης μας, οι οποίοι στη συνέχεια θα γίνουν πολλαπλασιαστές των γνώσεων αυτών, θα μεταφέρουν τις γνώσεις αυτές στα σχολεία, στα παιδιά και καταρχάς στην πρώτη γυμνασίου και θα συνδράμουν το έργο των ειδικών για την γνώση αυτή, ώστε να βοηθήσουν πάνω στον τομέα που χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, τώρα θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Λαρισαίων για το πρόγραμμα αυτό που μας δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχει και εμείς στην οργανώνη και αποστρέφω τις υπηρεσίες και τους εκπαιδευτικούς τους μαθητές μας, ώστε να μην κινδυνεύει κανένας άνθρωπος μέσα στο σχολείο. Και βεβαίως να ευχαριστήσω, τους φορείς, τους ειδικούς φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Και ως επιστέμβημα όλων αυτών, θέλω να πω ότι περιμένουμε τους εκπαιδευτές που έχει εκκληθεί ο Δήμος να εγκατασταθούν στο σχολείο μας και να προσφέρουν το έργο. Οι εκπαιδευτικοί πώς το υποδέχτηκαν αυτό, και πώς αναλογούν, πώς σχολείο ουσιαστικά. Θα πάρουν μέρος καταρχάς όλα τα σχολεία του Δήμου Λαρισαίων. Οι εκπαιδευτικοί το υποδέχτηκαν με πολύ μεγάλη όρεξη, θα έλεγα, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε αυτό. Στην πόλη της Λάρισας, όπως ξέρετε, υπάρχουν και ειδικά σχολεία. Εμείς προτείναμε το προσωπικό των ειδικών σχολείων να συμμετάσχει ολόκληρο και όχι μόνο ένα μέρος αυτών. Η ανταπόκριση ήταν εξαιρετική και από τα ειδικά σχολεία και από τα υπόλοιπα σχολεία. Και σας είπα, σε πρώτη φάση μπορούμε στους 55 πρώτους, αλλά η προοπτική είναι να μπορούμε να συνεχιστεί σε όλους τους πόλους. Θα μάθουν και τα ίδια τα παιδιά να κάνουν. Θα μάθουν και τα ίδια τα παιδιά. Αυτό ακριβώς, όπως είπα και πριν, δεν είναι πολλαπλασιαστές αυτής της δράσης, η οποία θα εξελιχθεί στα σχολεία από εκεί πέρα, καταρχάς στους μαθητές του πρώτης γυμνασίου και μετά στη συνέχεια σε όλους τους υπόλοιπους μαθητές. Ευχαριστούμε πολύ όλους, συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετέχουν και στους εκπαιδευτικούς μας. Τους ευχαριστούμε πολύ και στους Δήμους βέβαια που τρέχει τη συγκεκριμένη δράση. Περιμένουμε τους απεναντιωτές του σχολείου.